Μπανάτζοβιτς. Ψάχνει και βρίσκει τον Μπατίστα. Αυτός τον Κωστή, το σούτ πάνω στην κίνηση. Γκολ πραγματικά χάρμα οφθαλμών από τον Χρήστο Κωστή στο 37. Κυριακούλης δεν κατάφερε να αντιδράσει. Το 1-0 για την ΑΕΚ 8 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους είναι γεγονός, με αυτό το πολύ καλό σούτ από τον Χρήστο Κωστή δίπλα στο δοκάρι του Κυριακούλη. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε σε πολύ καλύτερο ρυθμό από ότι το πρώτο. Η αντεπίθεση λοιπόν της ΑΕΚ τώρα με τον Κωστή που αποφεύγει τον Ανδριόπουλο. Χαμηλάει μπάλα, Μπατίστα, γκολ! Στο 54-55 ο Ντανιέλ Μπατίστα αυτή τη φορά γίνεται σκόρερ και όχι τροφοδότης. Άλλαξαν οι ρόλοι. Με ένα γκολ που αξίζει ασφαλώς τον κόπο να το ξαναδούμε και το ξαναβλέπουμε. Χαμηλάει σέντρα και ο Μπατίστα ίσα-ίσα που ακούμπησε την μπάλα, αλλά όσο χρειαζόταν και όπως έπρεπε, για να φτάσει η ΑΕΚ στο 2-0 απέναντι στον Πανιλιακό. Ο Τόνος Αμπανάτζοβιτς βγαίνει στην παλιά του Μπατίστα και η ΑΕΚ κάνει το 3-0 στο 63 με το πλασέ αυτό του Μαυροβούνιου. Μαρινάκης. Πάντα ο Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς, δεν το παρακολουθεί κανείς. Ο Τζόρτζεβιτς που δίνει την παλιά για τον Γιαννακόπλο. Έχει υποδείξει σπανέας, όχι τον Γιαννακόπλο, αλλά το νούμερο 16, τον Στράτζαλη. Να δούμε όμως το φάουλ με τον Τζόρτζεβιτς. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Αρμίλαγο στη δεξιά του γωνία ο Γιουργούσης. Και το κόρνερ από την απέναντι πλευρά, ο Πανιλιακός που πιέζει. Πολωνός αφήνει στον Μαρινάκη. Σέντρα σούτ γκολ, ναι, από τον Βασίλη Καραπιάλη. Ο παπάς δεν μπάρκαρε τον Καραπιάλη, αυτός βρήκε την ευκαιρία από την σέντρα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Κυριακούλη. Το 1-0 στο 5ο λεπτό. Καραπιάλης, Μαρινάκης μόνος του από αριστερά. Ο Καραπιάλης θα κρατήσει την μπάλα γκολ από τον Βασίλη Καραπιάλη. Μια φάση που ξεκίνησε από το τίποτα και έγινε γκολ, μιας και ολοκληρώθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο από τον Βασίλη Καραπιάλη. Κυσκόβια γκολ, το 3-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ που πετυχαίνει ο Κυσκόβια στο 22ο λεπτό. Τζεβιτς στο πάρει με το σφίθος, προσποιείται στους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, προσπαθεί, κάνει τη σέντρα εκεί και είναι το πρώτο γκολ της περίοδου. Είναι το πρώτο γκολ της περίοδου από τον παίκτη του Πανιλιακού. Βλέπετε τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Γιωχαλάτο. Ο διαιτητής τελικά έδωσε τον γκολ. Πραγματικά ήταν μια αμφισβητούμενη φάση. Βλέπετε εδώ την ενέργεια που έγινε από το κόρνερ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και τελικά γίνεται το 1-1 εντελώς ανέλπιστα εδώ στον πύργο σε μια αμφισβητούμενη φάση. Γυρίζεται με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Μπορέλη. Ωραία για τον Δόνη. Ο Δόνης δεν δίνει στον Μάρκο δεξιά. Ο Μπορέλη θα κάνει το σουτ. 22-23 από τον Χουάν Μπορέλη. Ο Αργεντινός γίνεται ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού φέτος που σκοράρει. Ο Δόνης δεν δίνει μεν στον Μάρκο από δεξιά. Δίνει όμως στον Μπορέλη που μετά την προσποίηση που έκανε, έκανε γωνιακό ωραίο σουτ χαμηλό. Ξερίδης ξεφεύγει από τον Ιωάννο, τομική προσπάθεια, το σουτ, γκολ! 0-1 από το σουτ από τον Νίκο Ξερίδη. Ο Πανιλιακός παίρνει και πάλι στο σκορ. Μπάρνιακ, 1-1. Το κόρνερ από τον Κόλλα. Γκολ! 2-1. Κάνει για τον Γιαννακόπουλο που θα πλασάρει και τον γκολ για τον Πανιλιακό. Κοιτάξτε πόσο ωραία. Ο Αλβανός ο Τσουκάνη κάνει την παλιά στην καρδιά της άμυνας. Αυτή τη φορά ο Γιαννακόπουλος κάνει το 1-0 για τον Πανιλιακό. Θέλει να ξεφύγει με στη μεγάλη περιοχή αυτό το προσωπικό τίποτα. Το Κολοσκόπηλο σουτ, εκπληκτική ενέργεια και ισοφάριση. Κοιτάξτε, ο Κολοσκόπης προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει. Η επιτόπια τρίπαρη. Το 1-1 για τον Όφη. Εκτελεί ο Μούτα στο φάουλ, πέρασε μπάλα από πίσω και τον γκολ από το Ρίσνιτς. Δείτε πώς έρθει το Ρίσνιτς από πίσω για να στείλει την μπάλα στην κίνηση με πλασέ
στα δίχτυα του Κυριακούλη. Θα δούμε τον Ανδριόπουλο που βγάζει τη σέντρα με το καλό του πόδι τα αριστερό. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη και ισοφάρισε από τον Γιαννακόπουλο. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Όφη για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι ο Γιαννακόπουλος, ο κρυφός σεντερφόρ του Γεωργιάδη που τον δικαιώνει. Να δούμε εδώ το σουτ. Τρέχει και να. Όχι, ο Αρβίτης. Μπάλα τη γραμμή. Δείτε εδώ τι έγινε. Η μπάλα στο δοκάρι. Παίρνει ανάποδα φάλτσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο από τον μπιλιάρδο. Και πριν τρέξει να τη διώξει ο Κουτσουπιάς, έχει περάσει καθαρά τη γραμμή. Αρμίλαγος, λασάρι. Τέταρτο γκολ για τον Πανηλιακό. Στο 28 λεπτό βλέπετε το 4-2 για τον Πανηλιακό. Το πρώτο φάουλ λοιπόν για τον Πανηλιακό, με τον Τζόρτζεβιτς να το εκτελεί. Ο Αρμίλαγος παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, το γκολ 0-1 για τον Πανηλιακό. Το με την πολύ καλή κεφαλιά από τον Αρμίλαγο που βρέθηκε μέσα στην περιοχή, ο Ράμπουσιτς δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Εδεσαϊκός Πανηλιακός 0-1. Θέλει να περάσει και περνάει το Βούσα και μπαίνει στην περιοχή ο Τσέκος. Θέλει να γυρίσει 2-0 για τον Πανηλιακό στο 78 με την προσωπική προσπάθεια του Τσέκου που έφυγε από τη μεσαία γραμμή. Απέφυγε το Βασίλη Βούζα, βγήκε απέναντι από τον Ράμπουσιτς, τον πλάσαρε πολύ έξυπνα και έχουμε στο 78, Εντεσαϊκός Πανηλιακός, έχουμε νέο κόρνερ. Από τον Βούζα ο Τσολάκοβιτς στην κεφαλιά, πέναλτι στο έδαφος του Τσολάκοβιτς, πέναλτι λέει ο κύριος Καλαθενός, η πρώτη κεφαλιά από τον Καραϊσαρίδη. Ο Τσολάκοβιτς βρέθηκε στο έδαφος και έχουμε πέναλτι στην Έδεσα. Τσολάκοβιτς εναντίον Κυριακούλη. Έφυγε γκολ 1-2 για τον Εντεσαϊκό στο 83. Παπάς. Αλλάζει για τον Τσέκο που βγαίνει απέναντι από τον Ράμπουσιτς. Θέλει να τον περάσει, τον περνάει. Το σούτ 1-3 για τον Πανκατιστερίσης. 1-3 με τον Ζήση Τσέκο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την άριστη πάσα του. Παπάς, μια πολύ καλή σέντρα για τον Αλέμινάτο. Και είναι το 1-0-1-0 εδώ στον πύργο. Είναι ο σκόρερ ο Αρμίλαγος τελικά, όταν από πολύ ωραία σέντρα του Αλέμι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη σέντρα και έγραψε ακριβώς το 1-0. Αλέμις δίνει την μπάλα από την αριστερή πλευρά στον Κιζερίδη. Νέα επίθεση της ομάδας του Πύργου. Ο Κιζερίδης μπαίνει μέσα στην περιοχή. Νέα σέντρα και είναι το 2-0. Ο Κιζερίδη σέντρα και ο Αρμίλαγος το 2-0 εδώ στον πύργο. Νασιάκος για τον Στόικα. Στόικα και είναι η μείωση του σκόρ, είναι το 2-1 από τον Στόικα. Η μπάλα χτύπησε σε κάποιο πόδι του αμυντικού της Λάρισας. Τελικά ο Μαυρός και είναι το 3-1. Τα πολύ σπάνια που βλέπουμε εδώ στα ελληνικά γήπεδα στο 42ο λεπτό. Ο Μαυρομάτης 3-1 στον πύργο. Ταξιάρχης εκεί. Να και γίνεται το 3-2. Γίνεται το 3-2. Ο Ταξιάρχης θα βρει τον Στόικα και ο Ρουμάνος θα γράψει ακριβώς στο 58ο λεπτό της συνάντησης τον Τζόρτζεβιτς, πολύ καλή σέντρα. Τελευταία στιγμή και είναι το 4-2 από τον Κιζερίδη αυτή τη φορά. Βλέπουμε τον Κιζερίδη, μια πολύ ωραία σέντρα. Είναι ο Κιζερίδης που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αμυντικών.